Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σύμμαχός μας. Λοιπόν, σε ένα άλλο πρόβλημα, που είναι και αυτό άλυτο και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή. Το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών από το σπίτι τους, από τη γειτονιά τους, στα σχολεία. Είναι ακόμα και παραμένει άλυτο. Η Μαρία Αναστασοπούλου θα μας πει σε λίγο ακριβώς πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Κουτσόγιωργας, πρόεδρος στα ΚΤΕΛ Αττικής. Θα μας πείτε κι εσείς αν έχετε πληρωθεί, από πότε είστε απλήρωτοι και ακριβώς τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα. Αλλά θα συνομιλήσουμε και με εκπροσώπους των γονέων, καθώς είδαμε και το πρωί νωρίτερα, το βλέπουμε και στα πλάνα μας, τη διαμαρτυρία των μαθητών. Καλωσορίζεται στον κύριο Γιάννη Ανδριανό, εκπρόσωπο γονέων Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, και τον κύριο Κωνσταντίνο Τουλγαρίδη. Θα τα πούμε στη συνέχεια μαζί σας. Μαρία, πες μας ακριβώς πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Το πρωί, καταρχήν, Εύα, όπως είπες και εσύ, μαθητές, δάσκαλοι, γονείς και δήμαρχοι 11 περιοχών συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν βρίσκει λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό, και υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση επιχειρεί να μετακυλήσει ουσιαστικά το κόστος της εκπαίδευσης, το κόστος της μεταφοράς των μαθητών στους ίδιους τους γονείς. 9 από τους 11 δημάρχους που βρίσκονταν στο Υπουργείο συνάντησαν, όπως μας είπαν, το διευθυντή του γραφείου του κυρίου Στουρνάρα, του Υπουργού Οικονομικών, από τον οποίο ενημερώθηκαν πως κατατίθενται με πράξη νομοθετικού περιεχομένου 140 εκατομμύρια ευρώ για τις μεταφορές των μαθητών για αυτή τη χρονιά. Σύμφωνα ωστόσο με τους δημάρχους και με τα στοιχεία της ΚΕΔΚΕ, το ποσό που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτής της χρονιάς είναι 180 εκατομμύρια, άρα ήδη εδώ υπάρχει ένα κενό. Ένα ζήτημα όμως μην ξεχνάμε που πρέπει να λυθεί για να βρεθεί και οριστική λύση στο ζήτημα αυτό είναι και οι παλιές βέβαια οφειλές προς τους μεταφορείς. Μαρία Αναστασοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα δούμε τι λένε και οι μαθητές. 9 χιλιόμετρα αναγκάζονται να κάνουν. Κύριε Τουλγαρίδη, δώστε μας λίγο την εικόνα και πόσο δυσκολεύονται τα παιδιά να φτάσουν στα σχολεία. Κοιτάξτε, επειδή εμείς προερχόμαστε από την Ανατολική Αττική, όπου οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες, εγώ αναφέρομαι και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια όπου εργάζομαι και ως εκπαιδευτικός, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν οικισμοί πολύ μακρινοί και ουσιαστικά αυτό που παρεμποδίζεται είναι η ουσιαστική δυνατότητα των παιδιών να παρακολουθήσουν το δημόσιο σχολείο. Δεν μιλάμε γενικώς για κάποια δυσκολία, διευκόλυνση, αλλά υπάρχουν παιδιά πια που αντιμετωπίζουν πια το φάσμα του να εγκαταλείψουν και το σχολείο. Σε τέτοια κατάσταση βρίσκεται η υπόθεση, πολύ δε περισσότερο που υπάρχουν και ειδικά σχολεία με άλλο ρόλο, με παιδιά, εδώ είναι και ο κύριος Ανδριανός που μπορεί να πει καλύτερα, που προέρχονται από όλη την Αττική. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Χωρίς λύση. Πριν πάμε στον κύριο Ανδριανό, να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο των οδηγών. Κύριε Κουτσόγιωργα. Δεν είμαι ο εκπρόσωπος των οδηγών, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω την τιμή να εκπροσωπώ. Είστε πρόεδρος στα ΚΤΕΛ. Της ΚΤΕΛ Νομού Αττικής. Κοιτάξτε, έχει παραπλανηθεί ο κόσμος. Δηλαδή. Το πρόβλημα σήμερα είναι διαδικαστικό. Και πραγματικά έχει δημιουργηθεί ένα μείζον θέμα τόσο στους μαθητές, όσο και στα σχολεία, όσο και σε εμάς. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από μία εγκύκλιο που έστειλε το τμήμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ναι, τον Ιούλιο, το οποίο μπέρδεψε τα πράγματα. Δηλαδή. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το κράτος από το υστέρημά του έβαλε κάποια χρήματα. Από εκεί και πέρα, το κράτος και η περιφέρεια Αττικής, γιατί το πρόβλημα σημειωτέων είναι, αγγίζεται μόνο εδώ στην Αττική, έβαλε άλλα 3 εκατομμύρια. Άρα, ναι, κύριε Κουτσόγιωργα, κάντε μου μια πολύ πολύ μεγάλη χάρη. Μην μας λέτε όλο το ιστορικό, το οποίο λέω, το έχουμε παρακολουθήσει και το έχουμε παρουσιάσει στα ρεπορτάζ. Πείτε μας εσείς. Δεν έχει κατανοηθεί ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι, το αποτέλεσμα το έχει σημασία και πώς θα λυθεί το πρόβλημα όμως. Το πρόβλημα που θα λυθεί είναι απλώς ο Υπουργός Εσωτερικών ή ο Υπουργός Οικονομικών να πάρει κάποιον υπάλληλο ο οποίος βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και έδωσε μία λάθος ερμηνεία τόσο στους νόμους όσο και στις υπογραφές του περιφερειακού. Είναι τόσο αυτό απλό, είναι κύριε Ανδριανέ, γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι είναι απλήρωτη οδηγή. Έχουμε βγάλει επανειλημμένως και από τη Θεσσαλονίκη και αρνούνται να μεταφέρουν τους μαθητές. Να μ' ακούστε λίγο. Σας ακούμε. Το ότι είναι το πρόβλημα πράγματι μέσα στην περιραίως άσχημη οικονομική κατάσταση είναι και οικονομικό, αλλά θα πρέπει να κατανοηθεί ότι οι μεταφορείς
έχουν κάνει τρεις μειώσεις. Μία επί των οφειλωμένων στο τέλος του 2010 20%. Μία στις αρχές του 2011 άλλα 4%. Και τώρα έχουν αποδεχτεί πάλι μία μείωση 17%. Μάλιστα. Το πρόβλημα που είναι, θα με επιτρέψετε μισό λεπτό, το πρόβλημα είναι ότι αυτή η τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ναι, βάζει σαν βάση υπολογισμού το 17%. Κύριε Κουτσόγεργα, σας παρακαλώ, μην μας λέτε αναλυτικά τώρα αυτά τα αναλυτικά νούμερα. Το πρόβλημα είναι ότι τελικά πρόβλημα. Οι μαθητές, και όποτε είμαστε έτοιμοι να δούμε το σοτ, μας λένε στην κάμερα της εκπομπής και στον Δημήτρη Στεφόπουλο, μάλιστα, ότι χρειάζονται να περπατήσουν 9 χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολείο τους, κύριε Αδριανέ. Συγγνώμη, κύριε Κουτσόγεργα, να ακούσουμε και τον κύριο Αδριανό. Καλησπέρα. Δεν υπάρχουν μονάχα 9 χιλιόμετρα. Και να συνδέσουμε λίγα και με το προηγούμενο ρεπορτάζ το οποίο είχατε. Η δημόσια παιδεία, από ό,τι φαίνεται, εν μέσω φθινοπόρου βρίσκεται σε ένα βαθύ καταχύμωνο. Και νομίζω πως τα εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Πώς έχει το ζήτημα. Τα σχολεία τα δικά μας, και μιλάω για τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, mm-hmm, που είναι ειδικά σχολεία, είναι διαδημοτικά σχολεία, είναι υπερτοπικά σχολεία, έχουν μαθητές από όλη την Αττική. Όλη η Αττική, άμα την κόψουμε με ένα όργανο γεωμετρίας, σαφώς δεν είναι μονάχα 9 χιλιόμετρα, οι αποστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Δεν είναι δυνατόν ένας μαθητής από 12-12,5 ετών έως τα 17 που τελειώνουν το Λύκειο να χρειάζεται για τη μετακίνησή του για προς και από το σχολείο μια μετακίνηση η οποία θα διαρκεί περίπου 3 ώρες. Να σημειώσουμε επίσης ότι αυτά τα σχολεία έχουν διευρυμένο πρόγραμμα, έχουν μουσικά και καλλιτεχνικά μαθήματα. Είναι λοιπόν και αντιπαιδαγωγικό, είναι και κάτι το οποίο είναι παράνομο αυτή τη στιγμή να ισχύει, διότι τα παιδιά μας πήγανε με εξτάσεις αυτά τα σχολεία και πήγανε έχοντας την προϋπόθεση ότι από τον ιδρυτικό νόμο τους η μετακίνηση γίνεται με ευθύνη του κράτους και μάλιστα η σύντηση φυσικά. Λοιπόν, Μαρία, θέλει λοιπόν, να πει κάτι, μονα... και δεν είναι μονάχα σε εμάς. Το πρόβλημα βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, γιατί να διορθώσω και τον προηγούμενο κύριο, ναι, από τη Δευτέρα σταμάτησε η μετακίνηση στην Αργολίδα, στο Μουσικό Σχολείο των Μυκηνών. Σταμάτησε στην Λαμία. Και από ό,τι φαίνεται, το πράγμα διευρύνεται. Εμείς δεν μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο. Εμείς μιλάμε για την εφαρμογή του ιδρυτικού νόμου και των διατάξεων που υπάρχουν και των κανονιστικών αποφάσεων. Και εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβουμε κάτι σε αυτή τη χώρα. Ότι το ζήτημα της υγείας, το ζήτημα της παιδείας, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προσμετρηθεί. Και θα έπρεπε να είναι σε προτεραιότητα. Θα έπρεπε να είναι σε προτεραιότητα και να λείπει. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, Μαρία, ένα λεπτό, κύριε Κουτσόγεργα, ένα λεπτό. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να ακούσουμε, συγγνώμη, να ακούσουμε τι λένε οι μαθητές. Πηγαίνεις με μεταφορικό μέσο, έτσι. Ναι, τα λεωφορεία, τα ΚΤΕΛ που πληρώνουμε κάθε μέρα. Κανονικά θα πήγαινες με λεωφορείο του σχολείου και τα λοιπά. Ναι, άμα γινόταν κάτω, πήγαμε το. Περπατάω τη Λούτσα 9 χιλιόμετρα. Για πες μου. Περπατάω τη Λούτσα 9 χιλιόμετρα για να πάω σχολείο. Και αυτό πόσο καιρό το κάνεις τώρα? Σχεδόν όλη τη χρονιά. Ναι, σχεδόν όλη τη σχολική χρονιά. Στην αρχή τη χρονιά μα δουλεύουν, λένε θα βρούμε λεωφορεία και δεν έχουν τίποτα. Εγώ πληρώνω με 160 ευρώ και τα μισά πάνε στι βενζίνε γιατί δεν μπορούν να με φέρουν. Και ερχόμαστε στο βουλευτή και δεν μας έχετε. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Στον υπουργό δεν συγκινείται. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Θέλουμε επίγοντα λεωφορεία. Δεν μας τρέχουν τα λεφτά από τις τσέπες. Είμαστε να μεταφερθούμε με τα πούλμαν και τελικά αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε για τη μεταφορά μας. Γιατί οι γονείς μας χρειάζεται να κάνουν 2 και 3 δουλειές και δεν έχουν το χρόνο να μας μεταφέρουν. Οπότε αναγκαστικά πηγαίνουμε με άλλα μέσα που πρέπει να πληρώσουμε. Και πώς πηγαίνετε, με ΚΤΕΛ, με γιοταχή, πώς πηγαίνετε? Με ταξί. Ναι, με ό,τι είναι δυνατόν. Με ΚΤΕΛ περισσότερες φορές, αλλά πρέπει να πληρώνουμε κάθε μέρα εισιτήριο για αυτή τη μετακίνηση. Οι γονείς σας τι λένε για όλο αυτό? Οι γονείς μας είναι αγανακτισμένοι. Τι να πούνε, η παιδεία υποτίθεται ότι είναι δωρεάν. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε για να πηγαίνουμε κάθε μέρα στο σχολείο. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Ακούσαμε λοιπόν τι είπαν οι ίδιοι μαθητές. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι τελευταίο, κύριε Κουτσόγεργα, πάνω σε όλα αυτά που είπαμε. Να σχολιάσω, διότι πραγματικά συγχέονται δύο διαφορετικά πράγματα. Κύριε Κουτσόγεργα, το αποτέλεσμα μετράει όμως. Το αποτέλεσμα είναι, κυρία Αντωνοπούλου, θα πρέπει να κατανοηθεί ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μας το είπατε αυτό και το καταλάβαμε. Να κινηθεί λοιπόν η ηγεσία και να αλλάξει, αν ισχύει αυτό που λέτε, αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η ουσία είναι όμως ότι τα παιδιά αναγκάζονται να πληρώσουν, να περπατήσουν για να φτάσουν στο σχολείο τους. Λοιπόν, κάτι ήθελε να προσθέσει, Μαρία, και να κλείσουμε το θέμα. Ήθελα απλά να ρωτήσω τον κύριο Κουτσόγεργα, εάν δεν αποπληρωθούν οι οφειλές προς τους οδηγούς, θα αναλάβουν τις μεταφορές των παιδιών για αυτή τη χρονιά? Κοιτάξτε, όπως είπα, θα πρέπει να κατανοηθεί. Δεν είναι πρόβλημα πληρωμής. Είναι πρόβλημα διαδικαστικό. Μιλάμε, αποδεχτήκαμε μία μείωση 17%, η οποία πρέπει να βασιστεί. Για τις παλιές οφειλές μιλάω, κύριε Κουτσόγεργα. Για παλιές οφειλές, κοιτάξτε. Το κράτος μέσα από το εισθερμά του έχει καταθέσει κάποια χρήματα. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι το πρόβλημα δεν είναι πλέον οικονομικό αυτή τη στιγμή. Είναι ότι κάποιος υπάλληλος στο Υπουργείο. Λοιπόν, αν είναι διαδικαστικό, τότε ας λειτουργήσουμε γρήγορα αντανακλαστικά. Κύριε Κουτσόγιωργα, δεν έχω άλλο χρόνο. Ναι, κάτι αλλά, τελευταίο θέλετε να πείτε, κυρία Αδριανέ, και να κλείσουμε εδώ με το θέμα αυτό. Σύντομα, παρακαλώ. Το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό, το πρόβλημα είναι πολιτικό. Ή η κυβέρνηση αποδέχεται ότι πρέπει να υπάρχει δημόσια δωρεάν εκπαίδευση ή όχι. Εμείς έχουμε την πεποίθηση και μάλιστα, δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι τα πράγματα κινούνται προς μια άλλη ρότα και εμείς θα ακολουθήσουμε μια τακτική μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Θα βρισκόμαστε στους δρόμους, θα βρισκόμαστε στη διεκδίκηση αυτών των στοιχειών και αυτών των πραγμάτων που πρέπει να κάνουμε δημόσια παιδεία. Κύριε Αντωνοπούλου, μία κουβέντα μόνο. Μία κουβέντα. Αυτή τη στιγμή βάλετε το δημόσιο σχολείο και προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν πλευρές του. Και επίσης να πω ότι σε όλη την Ανατολική Αττική αλλά και ευρύτερα υπάρχουν εκατοντάδες κενά. Σήμερα δεν είναι δηλαδή μόνο το ζήτημα των μεταφορών, δεν είναι μόνο η υποχρηματοδότηση των σχολείων που θα αδυνατούν να πάρουν πετρέλαιο και μάλιστα, να λειτουργήσουν στοιχειοδός. Υπάρχουν πολλά κενά λοιπόν και αυτό το κρατάμε και σας υπόσχομαι υπάρχουν κλειστά ότι θα επανέλθουμε σχολεία, στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.